Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε κάτι το οποίο έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό εδώ πέρα στο YouTube και αυτό είναι ανάλυση συνομιλιών. Ένας από τους λόγους που αποφεύγω να κάνω ανάλυση συνομιλιών είναι ότι οι πιο πολλοί εστιάζονται πάρα πολύ στο να αντιγράψετε κάποιο μήνυμα, κάποια ατάκα. Το ίδιο συμβαίνει και όταν βάζω infields, ακόμη και στα courses. Στο YouTube έχω βάλει πολύ λίγα infields, αλλά ακόμη και στα courses συγκεκριμένα στο Learn Course Game Changer, όταν βάζω infields και βλέπει κάποιος μια αλληλεπίδρασή μου, εστιάζει πάρα πολύ στο να αντιγράψει τις ατάκες μου. Επομένως, θα δώσω πάρα πολύ έμφαση σε αυτό το βίντεο στον τρόπο σκέψης και στο τι με οδηγεί στο να πω αυτό που θα δεις στα μηνύματα. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Δεν θέλω λοιπόν, βλέποντας αυτές τις συνομιλίες που θα αναλύσω, να κάνεις copy-paste τα ίδια πράγματα. Και αυτό πραγματικά θα είναι τέρμα λάθος, γιατί θα βγάζεις κάτι ψεύτικο. Η κοπέλα θα το καταλαβαίνει. Και okay, είναι ένα μεταβατικό στάδιο της εξέλιξής σου. Θα το κάνεις έστω λίγο, ναι, okay, αλλά είναι αλλιώς να το κάνεις 100%, να αντιγράφεις 100% εμένα ή οποιονδήποτε, και αλλιώς να με αντιγράφεις στο 50%, στο 40%, στο 20% και να παίρνεις όλα αυτά τα στοιχεία και να τα προσαρμόζεις. Okay, ξεκινάς λοιπόν έτσι αντιγράφοντας κάποια πράγματα, έτσι ξεκίνησα και εγώ, αλλά έπειτα στην πορεία τα προσαρμόζω όλα αυτά σε σένα, στο ποιος είσαι, στην προσωπικότητά σου και στην έκφραση του λόγου σου. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό και να αναπτύξεις βασικά όλα αυτά, την προσωπικότητά σου, το πώς εκφράζεσαι, το game σου συνολικά. Έτσι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη συνομιλία. Θα σου δώσω λίγο το πλαίσιο, πώς γνώρισα την κοπέλα κτλ. Τη γνώρισα το καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι αν ήμουν σε bootcamp, ήμουν απλά έξω. Τέλος πάντων, τη γνώρισα σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαρ, έτσι μεγάλο μπαρ, μπαροκλαμπ βασικά καλοκαιρινό. Με πάρα πολύ κόσμο, ήταν με την αδερφή της. Την προσέγγισα πολύ ξαφνικά, δηλαδή ήταν πολύ αναπάντεχο και για την ίδια και την είδα και εγώ τελευταία στιγμή. Και κάτι το οποίο κάνω όταν προσεγγίζω από κοντά είναι ότι με το που δω κάποια την προσεγγίζω αμέσως. Δηλαδή, μπορεί να κινούμε, ας πούμε, στο πλήθος σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ με πάρα πολύ κόσμο και καθώς περνάω δίπλα από κάποια, την προσεγγίζω μπαμ. Έτσι έγινε και αυτό, έτσι έγινε και εδώ μάλλον. Και παίζει ρόλο το γιατί στο λέω αυτό και θα καταλάβεις την πορεία γιατί. Τέλος πάντων, είχαμε μια πάρα πολύ καλή αλληλεπίδραση, ερχόμασταν αρκετά κοντά. Μιλούσαμε στο αυτί, υπήρχε σωματική επαφή, ερωτικά υπονοούμενα κτλ. Δηλαδή, η κοπέλα έχει καυλώσει πάρα πολύ μέσα από την όλη αλληλεπίδραση που είχαμε, το ίδιο και εγώ. Και τέλος πάντων, το κλίμα ήταν πάρα πολύ ερωτικό, αλλά σε κάποια φάση μου ανέφερε πως εκείνη την περίοδο βγαίνει με κάποιον. Και παίζει και αυτό ρόλο, γιατί θα μου το πει και στα μηνύματα εδώ πέρα. Μου είπε ότι βγαίνει με κάποιον και ότι όλο αυτό είναι πολύ αναπάντοχο για την ίδια, ότι από τη μία το γουστάει, από την άλλη νιώθει λίγο άσχημα. Επομένως, βάλαμε κάποια όρια και αποφάσισαμε απλά να ανταλλάξουμε Instagram και να μείνουμε σε επαφή και να συνεχίσουμε στην συνομιλία που θα δεις. Ξεκινώντας λοιπόν, στέλνω ηχητικό. Έλα, γίνεται. Ελπίζω να έχεις καταφέρει να ξεπεράσεις το σοκ, παύλα ενθουσιασμό της γνωριμιάς μας στις προάλλες. Λοιπόν, βλέπεις πρώτο μήνυμα ηχητικό και πραγματικά είναι πάρα πολύ ισχυρό το να στέλνεις ηχητικά ως πρώτο μήνυμα, είτε πρόκειται για μια κοπέλα που έχεις γνωρίσει από κοντά και έχετε ανταλλάξει Instagram, είτε πρόκειται για μια κοπέλα την οποία προσεγγίζει online μέσω Instagram ή σε κάποια dating apps και όλα π.χ. όπως το Bumble ή το Badoo, μπορείς να στείλεις σχετικό, στο Tinder δεν το έχει αυτό. Όλα αυτά τα εξηγώ πολύ αναλυτικά στο online course μου Text Game Masterclass, όπου εκεί πέρα δείχνω και πολύ περισσότερες συνομιλίες από αυτές που θα δεις τώρα, αλλά και εδώ θα πάρεις μια πάρα πολύ καλή εικόνα του πώς λειτουργούν τα πράγματα. Και ο λόγος που στέλνω σχετικό είναι ότι αυτόματα ξεχωρίζω από τους υπόλοιπους άντρες οι οποίοι στέλνουν γραπτό μήνυμα και επίσης έχω ένα πάρα πολύ ισχυρό όπλο που είναι η φωνή μου, την οποία φωνή προφανώς την έχω εξελίξει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το game και ακόμη και την τελευταία πενταετία που ασχολούμαι επαγγελματικά έχω εξελίξει πάρα πολύ τη φωνή μου και τον τρόπο που μιλάω. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό μπαίνοντας στα πρώτα μου βίντεο στο YouTube το 2019 ή το 2020 και θα δεις έναν Μιχάλη που είναι αρκετά διαφορετικός. Άρα αυτό είναι η ζωντανή απόδειξη πως ό,τι λέω δουλεύει, άρα θα πρέπει να το ακούσεις και να το εφαρμόσεις και να αρχίσεις να αλλάζεις μέσα από την όλη διαδικασία και αυτά που διδάσκω. Και προφανώς αλλάζει λαμβάνοντας μόνο δράση, έτσι, χωρίς τίποτα άλλο. Και ο λόγος που έχω αλλάξει είναι ότι έχω κάνει πάρα πολύ εξάσκηση ακόμη και στα ηχητικά. Όταν στέλνω ένα ηχητικό και δεν το ακούω βασικά, και άμα δεν μου αρέσει, θα το κάνω unsend. Γιατί π.χ. το Instagram έχει αυτή την επιλογή να κάνει unsend το ηχητικό. Ακύρωση αποστολή στα ελληνικά, τέλος πάντων. Και ακούω τον εαυτό μου, παίρνω feedback. Δηλαδή είμαι σε αυτό το κομμάτι επιστήμονας πρόσωπο, το αναλύω πάρα πολύ. Και έτσι έχω γίνει καλός. Άρα λοιπόν, επειδή έχω δουλέψει τη φωνή μου, στέλνω ηχητικά. Τώρα εσύ μπορεί να σκέφτεσαι ότι ξέρεις τι, ρε Μιχάλη, εγώ είμαι λίγο πιο διστακτικός και ντροπαλός, δεν έχω τόσο καλή τονικότητα, τόσο καλή φωνή. Αυτό είναι η δικαιολογία να το σκέφτεσαι. Θα πρέπει να εξασκήσεις ακόμη και την τονικότητά σου και τη φωνή σου. Δεν θα αλλάξει κάτι άμα δεν στέλνεις ηχητικά. Τα πρώτα ηχητικά μπορεί να σου φαίνονται λίγο περίεργα, να νιώθεις λίγο cringe κτλ.
αλλά είναι μονόδρομος. Εδώ πέρα λοιπόν τι της λέω, ότι ελπίζω τάδε λέω το όνομά της να ξεπέρασε το σοκ, παύλα ενθουσιασμό της αρχής μας γνωριμίας, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι θέλω να της θυμίσω την αρχή μας γνωριμία, δηλαδή το πρώτο σου μήνυμα μετά από μία προσέγγιση από κοντά. Ιδανικά θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θυμίζει στην κοπέλα την αρχή γνωριμία και τα συναισθήματα που ένιωσε μαζί σου. Μπορεί να είχατε κάποιο inside joke την ώρα που μιλούσατε, να είπατε κάτι ιδιαίτερο που να είναι πολύ σχετικό με εσάς τους δύο. Επομένως, θα πρέπει να σκεφτείς, να αναλύσεις την αλληλεπίδραση που έχεις με την κοπέλα από κοντά και να σκεφτείς τι μπορείς να στείλεις το οποίο θα της θυμίσει την αρχή γνωριμία. Εδώ, επειδή όταν την προσέγγισε, ήταν σε φάση πολύ ξαφνιασμένη και σοκαρισμένη και το σχολίασε τέλος πάντων. Σοκαρισμένη εισαγωγικά προφανώς και το σχολίασα. Λέω αυτό ακριβώς. Ελπίζω να ξεπέρασε το σοκ από την αρχή μας γνωριμία, γιατί τη θυμίζω κατευθείαν αυτό το συνέστημα, το αναπάντοχο, ότι όπου ένας τύπος κάνει το πουθενά μύτη, μου μιλάει, αρχίζω και τον γουστάρω και αφήνω με κτλ. Μου απαντάει εδώ πέρα η κοπέλα, καλημέρα, καλά, εσύ τι γίνεται, τι γίνεσαι. Από όσο μου έδωσες να καταλάβω, Μιχάλη μου, αυτό το σοκ ήταν αμοιβαίο. Το Μιχάλη μου είναι καλό όταν σε λέει μια κοπέλα με το μου, και αυτό το σοκ ήταν αμοιβαίο. Και εδώ το εννοεί η κοπέλα ήταν αμοιβαίο από την έννοια ότι είχαμε έρθει πολύ κοντά, είχαμε καυλώσει και οι δύο, οπότε θέλει να μου θυμίσει και αυτή όλο αυτό που ένιωσα και εγώ από την πλευρά μου. Συνεχίζω με ηχητικό. Καλά, καλά κι εγώ. Είχα ένα έντονο σοκού. Ωστόσο, τώρα έχω γυρίσει Αθήνα και είμαι αρκετά χαλαρός αυτές τις μέρες. Όσον αφορά βέβαια αυτό που λες για το σοκ, ότι ήταν αμοιβαίο, ναι, σίγουρα ήταν αμοιβαίο όπως κατάλαβες. Και από εκεί πέρα μένα να ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να σοκάρουμε ακόμη περισσότερο ένα στον άλλον. Εδώ, όπως ακούσεις, λέω ότι ήμουν εκτός του σοκού κάπου. Είχα πάει τέλος πάντων διακοπές σε κάποιο ταξίδι, δεν θυμάμαι, ίσως κάποιο bootcamp στη Θεσσαλονίκη. Και τη λέω ότι έχω γυρίσει Αθήνα και το κάνω full ερωτικό και την προειδιάζω για το να βρεθούμε. Και πώς το κάνω αυτό? Αφήνω ένα ερωτικό υπονοούμενο του στυλ ότι θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιο τρόπο να σοκάρουμε ένα στον άλλον ακόμη περισσότερο. Με ποιο τρόπο μπορείς να σοκάρεις ευχάριστα πάντα μια γυναίκα, να σοκάρει και αυτή? Με το σεξ. Άρα αφήνω αυτό το υπονοούμενο. Και πάντα να ξέρεις, είναι πολύ ισχυρό όταν μιλάς για κάτι ερωτικό, να μην το λες ξεκάθαρα, να το λες με λίγο πιο περιγραφικό τρόπο και να νιώθει άλλο ότι από αυτό ο τύπος τώρα τι εννοεί με αυτό, και να κινητοποιήσει τη φαντασία της. Γιατί οι γυναίκες πάντα λειτουργούν βάσει συναισθημάτων και βάσει φαντασία. Γι' αυτό π.χ. μυθιστορήματα όπως τα Άρλεκιν που είναι ερωτικά, ή ξέρω εγώ βιβλία όπως το 50 αποχρώσεις του Γκρι, καυλώνουν φουλ τις γυναίκες. Είναι το αντίστοιχο πορνό για τις γυναίκες. Και μου απαντάει η κοπέλα εδώ πέρα, χαίρομαι που πέρασε, ευχάριστα το σουκού σου. Ναι, να το σκεφτούμε ρε παιδί μου τότε, γιατί έχω και ένα θεματάκι όπως σου είπα. Και το θεματάκι που αναφέρει εδώ πέρα είναι ο τύπος με τον οποίο βγαίνει και νιώθει αυτές τις τύψεις που μιλάει μαζί μου, με γουστάρει κτλ. Και εδώ πέρα αρχίζω να σπάω αυτή την ένσταση. Δηλαδή θέλει, αλλά έχει αυτή την ένσταση ότι ξέρεις τι, έχω ένα θεματάκι. Και ουσιαστικά όταν μια κοπέλα βγαίνει με κάποιον, ή μπορεί ακόμα και να έχει γκόμενο. Και πραγματικά σε αυτό θέλω να σου τονίσω, ρε φίλε, ποια είναι η πραγματικότητα και έξω που θα διαπιστώσεις. Βασικά μόνο βγαίνοντας και ζώντας την. Αλλά άκου λίγο αυτά που θα σου πω, δώσε πάρα πολύ προσοχή. Σκέψω λοιπόν ότι αυτή η κοπέλα βγαίνει με κάποιον, δεν ξέρω πόσο καιρό, αλλά θα βγαίνουν κάποιες εβδομάδες, ένα μήνα, δύο μήνες. Και παρόλα αυτά γνώρισε ένα τύπο στο κλαμπ, με τον οποίο ήρθε πάρα πολύ κοντά, κάβλωσε, γούσταρε και υπήρχε κάτι αρκετά έντονο μεταξύ τους. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, έχω γνωρίσει κοπέλες οι οποίες έχουν εγκόμενο, έχουν χρόνια σχέση ή ακόμη είναι και παντρεμένες και έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο ή έχουν συμβεί περισσότερα πράγματα μεταξύ μας. Ακόμη και το να προχωρήσουμε φουλ ερωτικά. Και σκέψω ότι ο τύπος, ο καψερός αυτός, δεν έχει ιδέα για όλο αυτό. Προσωπικά, όταν μαθαίνω από μια κοπέλα ότι έχει κάτι σοβαρό, έχει κάποια σοβαρή σχέση ή είναι παντρεμένη κτλ., αποφεύγω να κάνω κάτι μαζί της. Δεν το θεωρώ σωστό. Και βέβαια, την άλλη, αν δεν έκανε κάτι μαζί μου, θα έκανε με κάποιον άλλον. Στην τελική, δεν είναι δικό μου το φταίξιμο, αν συμβεί κάτι μεταξύ μας. Αλλά πάλι, ρε φίλε, το αποφεύγω όσο γίνεται. Και σκέψω όμως ότι ο καψερός ο τύπος δεν έχει ιδέα για όλο αυτό. Δεν έχει ιδέα ότι η κοπέλα που βγαίνει, που μιλάει, που είναι σε σχέση, που είναι παντρεμένη, που έχουν παιδιά μαζί ενδεχομένως, κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Δεν σου λέω τώρα ότι όλες οι γυναίκες είναι έτσι. Προφανώς και δεν είναι όλες έτσι. Κάποιες βάζουν όρια, αλλά ρε φίλε, όλες οι γυναίκες βάσει του ενστίκου της υπεργαμίας είναι εν δυνάμει κοπέλες που θα σε γερατώσουν. Το ένστικτό τους τις κάνουν να λειτουργούν έτσι. Οπότε πρέπει να το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό, να το έχεις στο μυαλό σου, και προφανώς να είσαι ο τύπος ο οποίος διαφέρει, ξεχωρίζει και είναι 10 στα 10 στα μάτια της κοπέλας. Το έχω εξηγήσει σε άλλα βίντεο πώς θα το πετύχεις αυτό. Θέλω να αναλωθούμε άλλο εδώ πέρα. Και συνεχίζω εδώ πέρα με την συνομιλία πάλι σε ηχητικό. Κοίτα, το θυμάμαι το θεματάκι. Ωστόσο, ο σκοπός είναι να βρεθεί σε μια κατάσταση που θα αναβαθμίσει το θεματάκι σου. Και γενικότερα δεν μου φαίνεσαι ο τύπος γυναίκας, τουλάχιστον από το λίγο που μιλήσαμε και σε γνώρισα, δεν μου φαίνεσαι ο τύπος γυναίκας η οποία
κολλάει σε θεματάκια και συμβιβάζεται. Τι κάνω εδώ πέρα, προσπαθώ να καταρρύψω την ένσταση που έχει. Και ουσιαστικά πώς το κάνω, μειώνοντας τη βαρύτητα της σχέσης που έχει, ότι δεν είσαι ο τύπος της κοπέλας ο οποίος συμβιβάζεται. Γιατί πρόσεξε, όταν μια κοπέλα ενώ έχει κάτι με κάποιον, νιώθει την ανάγκη να κάνει κάτι με κάποιον άλλον, έστω καβλαντίζει, έρχεται κοντά με κάποιον άλλον άντρα κτλ., αυτό σημαίνει ότι δεν είναι full ικανοποιημένη από αυτό που έχει. Και ουσιαστικά τη λέω ότι για ποιο λόγο να συμβιβάζει με αυτό που έχει, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να ζήσει κάτι καλύτερο. Και μου παντά εδώ πέρα ότι όντως δεν γουστάρω συμβιβασμούς, αλλά από την άλλη πάντα αφοσιώνουμε σε ένα άτομο τη φορά, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Μπορεί να είναι κάποιο πρώην εδώ πέρα τώρα όπως το παρουσιάζει, δεν ξέρω πολλές πληροφορίες. Και μετέπειτα που, spoiler alert, που βγήκαμε, δεν το συζητήσαμε αυτό καθόλου. Μου λέει τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι και άδικο για σένα, σε έχω στην αναμονή. Ναι, που θα με έχει στην αναμονή, λες και είσαι μόνη που γνωρίζω και μιλάω και βγαίνω. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει η χημεία μας, απλά λάθος timing. Ελπίζω να συνεχίσεις να φλερτάρεις όπως έκανες με μένα. Εδώ βλέπεις ότι η κοπέλα λέει κιόλας κάτι ενθαρρυντικό, γιατί κατάλαβα ότι είμαι ένας τύπος ο οποίος είναι κοινωνικός, άνετος, είναι μέρος της ταυτότητάς του και της προσωπικότητάς του το να βγαίνει έξω και να γνωρίζει κάποιον. Και η κοπέλα ήταν πάρα πολύ cool με αυτό, γιατί κατάλαβα ότι είμαι πολύ άνετος με αυτό το κομμάτι, το έχω κάνει πολλές φορές. Γιατί σκέψου ότι όταν προσεγγίζεις μια κοπέλα με το που τη βλέπεις, μπαμ, και το κάνεις με άνεση και αυτοπεποίθηση, ξέρει ότι το έχεις κάνει πάρα πολλές φορές, ξέρει ότι είσαι αυτός ο τύπος. Σε κάποιες κοπέλες αυτό λειτουργεί αντίστροφα, είναι αποτρεπτικό. Αλλά στις κοπέλες με υψηλή αυτοεκτίμηση είναι όχι απλά θετικό, αλλά το γουστάρουν, καυλώνουν πάρα πολύ με αυτό. Εδώ λοιπόν συνεχίζω να κάνω μια ακόμη προσπάθεια να καταρρύψω αυτή την ένσταση που έχει και άκου πώς τον κάνω. Εμένα δεν μου έχει κάποια αναμονή προφανώς, έτσι. Γιατί εντάξει, τελική συνεχίζω και σε ό,τι σου πω στο πόρυπο μου, δεν είναι ότι θα σκεφτώ ότι τώρα είναι σε μια περίεργη φάση και πρέπει να την περιμένω να ξεμπερδέψει τα πράγματα. Αλλά προφανώς έτσι όλα αυτά είναι αναπάντηχα και ωραίο και όντως το να το ζήσουμε περισσότερο και να το εκμεταλλευτούμε πιστεύω θα οδηγήσει σε κάτι ακόμη πιο απολαυστικό. Και όντως το timing είναι κάπως ατυχές, ωστόσο σκέψου λίγο το εξής, ότι okay, κάποια στιγμή και το ξέρεις και εσύ ίδια, αυτό που έχεις θα λήξει, γιατί προφανώς δεν είσαι 100% ικανοποιημένη. Επομένως, όταν θα λήξει, το ερώτημα είναι κατά πόσο θα είμαι εγώ εκεί πέρα, κατά πόσο θα είμαι διαθέσιμος και θα μπορώ να βρεθούμε και να γνωριστούμε περαιτέρω. Λοιπόν, ας θα πάρουμε τη σειρά. Στο πρώτο ηχητικό, τι κάνω, ουσιαστικά τη δείχνω ότι ξέρεις τι. Προφανώς και έχω αυθονία, δεν σε έχω ανάγκη. Ούτως ή άλλως αυτό ξέρει ότι είμαι ο τύπος που γνωρίζει άλλες κοπέλες. Βλέπει και τα story παράλληλα, γιατί ανεβάζω συνεχώς story. Και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να έχεις καλό προφίλ στα social media, στο Instagram συγκεκριμένα, και να ανεβάζεις story από την καθημερινότητά σου, το lifestyle σου, ή ιδανικά story όπου είσαι με άλλες γυναίκες, είτε σε επίπεδο παρέας ή με κάποια κοπέλα που βγαίνεις. Και όλα αυτά που λέω δεν είναι απλά κούφια λόγια, τα ξέρει η κοπέλα, τα βλέπει στα story. Βλέπει λοιπόν ότι αυτό που τη λέω ότι δεν θα σε περιμένω προφανώς, θα γνωρίσω κάποια άλλη ισχύ. Και δεν το λέω όμως έτσι ομάδα, δεν τη λέω ότι εντάξει, μόνο θα γνωρίσω κάποια άλλη. Υπάρχουν πολλές σαν εσένα. Δεν το λέω τόσο κοινικά, το λέω πιο διπλωματικά όπως άκουσες. Και μετά τι κάνω στο δεύτερο ηχητικό, τη λέω ότι ξέρεις. Okay, ναι, δεν είναι καλό το timing τώρα, αλλά αν στο μέλλον κάποια στιγμή χωρίσει διαθέσιμη, δεν ξέρω κατά πόσο θα είμαι εγώ διαθέσιμος. Οπότε έχεις τώρα μια μοναδική ευκαιρία. Ουσιαστικά τη δημιουργώ αυτό το φόβο τη έλλειψη, ότι θα με χάσει άμα δεν κάνεις κάτι τώρα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό και συνεχίζω λέγοντας το εξής. Και όταν λέω διαθέσιμος, δεν έχει να κάνει τόσο με το αν υπάρχει κάποια άλλη κοπέλα στη ζωή μου, κάτι τέτοιο, αλλά με το να είμαι διαθέσιμος από την άποψη ότι θα βρίσκομαι Αθήνα, γιατί γενικότερα ταξιδεύω πάρα πολύ, λείπω, όπως έχεις δει και στο προφίλ μου. Επομένως, τι να σου πω, για τον επόμενο μήνα τουλάχιστον θα είμαι εδώ πέρα μέχρι τέλη Ιουνίου. Αλλά το καλοκαίρι θα λείπω, σκέψω, 2-3 μήνες μέχρι Σεπτέμβρη. Προφανώς δεν θα λείπω μόνιμα, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, θα λείπω για αρκετό καιρό με διάμεσα διαλύματα που θα επιστρέφω Αθήνα. Και ενισχύω όλο αυτό που είπα, ότι ξέρεις, δεν θα είμαι διαθέσιμος, και τις κάνω πιο συγκεκριμένο ότι δεν είναι απαραίτητο ότι θα είμαι με κάποια κοπέλα. Με αυτό θέλω να της δείξω ότι δεν κάνω αποκλειστικές σχέσεις, άρα την προειδεάζω ότι ακόμα και αν κάνουμε κάτι, μην περιμένεις αποκλειστικότητα. Και κάτι που λέω πάντα και είναι πάρα πολύ ισχυρό, γιατί πολλοί με ρωτάνε ότι ξέρεις, Ρεσί Μιχάλη, πώς κάνεις σχέσεις που δεν είναι τόσο αποκλειστικές όσον αφορά το πόσο είστε μαζί, πόσο συχνά βρίσκεστε, αν έχετε σεξουαλική αποκλειστικότητα κτλ. Και αυτό που λέω πάντα και είναι κανόνας απαράβατος, είναι ότι διαμορφώνεις το εξής πλαίσιο που βλέπεις εδώ πέρα, ότι δεν είσαι ο τύπος ο οποίος είναι αποκλειστικά με κάποια, από την αρχή. Από την αλληλεπίδραση, από το πώς θα την προσεγγίσεις, από τη συζήτηση που θα κάνετε, από τα μηνύματα μετά. Οπότε δημιουργώ αυτό το πλαίσιο εδώ πέρα. Ότι ξέρεις,
δεν είμαι ο τύπος που θα είναι αποκλειστικά μαζί σου. Και επίσης της εξηγώ, που το έχει δει πάλι στα story μου, ότι είμαι ένας τύπος ο οποίος ταξιδεύει πάρα πολύ. Το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο να με πετύχει, γιατί θα πάω διακοπές όπως και πήγα. Αν με ακολουθείς στο Instagram, έχεις δει τα story μου που ήμουν ότι σχεδόν όλο το καλοκαίρι ήμουν Κροατία για 10 μέρες, Ιταλία μετά άλλες 5 μέρες, στη Σικελία. Μετά πήγα. Καλά και πιο πριν είχα πάει με την κοπέλα μου που έχω σταθερή σχέση εδώ και χρόνια. Είχα πάει διακοπές σε ένα πιο χαλαρό νησί στην Ιθάκη. Είχα πάει μετά τον Αύγουστο στην Τίνο που έκανα εκεί πέρα 5 ημέρες VIP bootcamp. Για το οποίο bootcamp θα ανέβει και vlog σύντομα. Μείνε συντονισμένο στο κανάλι να το δεις. Θα είναι επικό. Θα είναι σχεδόν μία ώρα αυτό το vlog. Και μετά πήγα και Σαντορίνο. Οπότε γενικότερα έλειπα όλο το καλοκαίρι. Ταξίδευα full. Και το έχει δει αυτό η κοπέλα, το οποίο προφανώς. Και όταν λέω να ταξιδεύεις full και εσύ, γιατί αυτό θέλω να σου πω, δεν σου λέω να το κάνεις για να δείχνεις ότι εγώ ταξιδεύω και έχω μια γαμάτη ζωή. Αυτό είναι το bonus. Το θέμα είναι να ταξιδεύεις για σένα, για να σπάς τη ρουτίνα σου, να ζεις καινούργια πράγματα, να βγαίνεις ρε φίλε από αυτό το rat race που ζεις καθημερινά. Και να ανοίγεις και το μυαλό σου, να πας σε νέα μέρη. Π.χ. κάτι άλλο που έκανα που το έχει δει κοπέλα στο προφίλ μου και όποιος με ακολουθεί στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, είναι ότι. Ένα μήνα έκανα το γύρο του κόσμου. Έχω και vlog εδώ πέρα στο YouTube. Επομένως, όλο αυτό είναι πολύ ωραίο για σένα τον ίδιο να ταξιδεύεις. Αλλά όλα αυτά που κάνεις σε επίπεδο lifestyle, ταξίδια κτλ., θα στο ξαναπώ να τα βάζεις στο Instagram, σε stories, σε highlights κτλ. Και εδώ πέρα τι άλλο της είπα, γιατί ξέχασα. Προφανώς δεν θα λείπω μόνιμα, ρε παιδί μου. Α, ναι, της λέω δεν θα λείπω μόνιμα κτλ. Οκ, για να δούμε την απάντησή της. Θα κάνω μιού την απάντησή της, θα σου την πω για λόγους προσωπικών δεδομένων κτλ. Να μην ακούσει δημόσια η φωνή της κοπέλας. Καλά, ναι, προφανώς. Στο πρώτο ηχητικό μου λέει, όπως άκουσες καλά, ναι κτλ. Μου λέει, στα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρη, θέλω να είμαι ντόμπρα απέναντί σου και απέναντι στους άλλους κτλ. Το οποίο είναι προς τιμή της από τη μία, okay, αλλά από την άλλη είναι και λίγο διφορούμενο από την έννοια ότι ενώ βγαίνει με κάποιον, είναι με κάποιον, μιλάει μαζί μου, γνωρίστηκε μαζί μου, ήρθε κοντά μαζί μου. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο το έχει πει σε αυτόν τον τύπο. Άρα δεν είναι και 100% ντόμπρα. Και αυτά είναι και όλα στα ψέματα που λένε οι γυναίκες και στον εαυτό τους αλλά και στους άλλους. Okay. Πράγματι πολύ ταξιδεμένος. Μετά στο δεύτερο ηχητικό μου λένε το βλέπω, είσαι πολύ ταξιδεμένος κτλ. Όπως άκουσες και μετά συνεχίζει και λέει ότι οπότε το αφήνουμε για την ώρα έτσι και από εκεί πέρα είμαστε σε επαφή και βλέπουμε τι μπορεί να προκύψει. Το οποίο είναι καλό και το κάνω και εγώ αυτό με πάρα πολλές κοπέλες δηλαδή. Πολλές κοπέλες που γνωρίζω και θα γνωρίζεις και εσύ, γνωρίζεις ήδη, εκείνη τη στιγμή που τις γνωρίζεις, δεν είναι διαθέσιμες, βγαίνουν με κάποιον, είναι σε μια φάση λίγο μεταβατική στη ζωή τους και δεν θέλουν να κάνουν κάτι μαζί σου. Δεν γίνεται, πώς το πω. Αλλά σε γουστάρουν. Και το καλύτερο που έχεις να κάνεις και αυτό που κάνω και δουλεύει και θα το δεις τώρα ότι δουλεύει, είναι το να έχεις ένα καλό προφίλ στο Instagram, να είσαι στο ραντάρ της κοπέλας και όλων βασικά των γυναικών που γνωρίζεις, να φτιάξεις ένα funnel, ένα κύκλο ρε παιδί μου με γυναίκες που γνωρίζεις, βλέπουν τα stories σου, τις φωτογραφίες σου κτλ. Και τις κρατάς ζεστές. Μπορεί και να μιλήσετε και λίγο ωραία και που το κάνω και εγώ αυτό καμιά φορά. Παντάω σε κάποιο story έτσι να ζεστάρω κάποιες κοπέλες, να τους θυμίσω την παρουσία μου. Και τι θα κάνω όταν θα απαντήσω σε κάποιο story, θα δω πώς θα μου απαντήσουν. Και αν βλέπω ότι επενδύουν, καταλαβαίνω ότι αυτή η κοπέλα μάλλον έχει χωρίσει. Ή θα δω και όλα τα story που ανεβάζουν, πόσα story ανεβάζουν. Αν ανεβάζουν συχνά, αν ανεβάζουν τον εαυτό τους. Αυτό σημαίνει ότι αυτή μάλλον χώρισε και δηλώνει και αυτή στο αντίστοιχο funnel της, στους άντρες δηλαδή που έχει στο ραντάρ της, στον περιγυρό της, ότι παιδιά είμαι διαθέσιμη. Ελάτε μου την πέσετε. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια, μπορεί να δει story που η κοπέλα ανεβάζει και σε πιο ζευγαρίστικα πράγματα. Μπορεί να ανεβάζει κάποιο story με κάποιο τύπο. Άρα έχει παίρνει το μήνυμα ότι αυτή δεν είναι διαθέσιμη. Αν είναι πάρα πολύ ισχυρό, εσύ να είσαι στο ραντάρ των γυναικών που γνωρίζεις και αυτό το κάνω πάντα. Και όλο αυτό, αν θες να το μάθεις πιο αναλυτικά, ο καλύτερος τρόπος είναι το Learning Course μου, Text Game Masterclass, όπου πέρα από πάνω από 15 συνομιλίες τέτοιου στυλ που αναλύω και ακόμη με πιο πολύ, με πιο spicy πράγματα που δεν μπορώ να τα βάλω στο YouTube, μέσα αναλύω και διδάσκω το πώς να φτιάξεις ένα καλό προφίλ στα social media, τι φωτογραφίες να βγάλεις, πώς να τις βγάλεις, πώς να φτιάξεις τα dating apps, πώς και μέσω dating apps να γνωρίσεις κοπέλες. Μελλοντικά σου βάλω κάποια συνομιλία από dating apps και πραγματικά αυτό είναι πανίσχυρο. Είναι, τι να σου πω, το 50% ρε φίλε είναι το πώς θα προσεγγίσεις κάποια, πώς θα δημιουργήσεις ερωτικό ενδιαφέρον. Το άλλο 50%, βασικά όχι, θα σου το πω αλλιώς. Το 33% είναι το πώς θα μάθεις να προσεγγίζεις, να γνωρίζεις κάποια, να δημιουργήσεις ερωτικό ενδιαφέρον, να προχωράς συζήτηση
και να ανταλλάσσεις και επικοινωνία. Στο άλλο 33% είναι το πώς μέσω μηνυμάτων προχωράς τα πράγματα και κανονίζεις να βγείτε. Και το άλλο 33% είναι το πώς κρατάς μια κοπέλα στη ζωή σου. Και για τα τρία αυτά πράγματα έχω courses, έχω το Game Changer για το πώς να προσεγγίζεις από κοντά, έχω το Text Game Masterclass για το πώς να προχωράς τα πράγματα μέσω μηνυμάτων και έχω και το Relationships Code για το πώς να κρατάς μια κοπέλα στη ζωή σου. Έχω βασικά υλικό που ξεκινάει από το πρώτο ραντεβού, τι κάνεις στο πρώτο ραντεβού και έπειτα πώς συνεχίζεις τα πράγματα και πώς διαμορφώνεις τον κατάλληλο τύπο σχέση. Δηλαδή, αν έχεις πρόσβαση σε αυτό το υλικό και αν είσαι μαθητής στα courses και βλέπεις αυτό το βίντεο, ξέρεις γιατί μιλάω. Έχεις ένα ολοκληρωμένο πακέτο, έχεις ό,τι χρειάζεται να ξέρεις για να έχεις μια full επιτυχημένη ερωτική ζωή. Αν είσαι κάποιος ο οποίος δεν είναι αυτή τη στιγμή σε κάποια από τα courses, μπες και κάνε αυτό το τεράστιο δώρο στον εαυτό σου. Συνεχίζοντας εδώ πέρα. Okay, λοιπόν, είμαστε σε επαφή και πιστεύω κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να τα πούμε. Όπου υπάρχει θέληση, πάντα υπάρχει τρόπος. Ωστόσο, σκέψου λίγο το εξής, ότι από τη στιγμή που γνωριστήκαμε, ξέρεις, και εξελίχθηκαν έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μεταξύ μας, στο βαθμό που εξελίχθηκαν τέλος πάντων, και είδαμε ότι υπάρχει αυτό το αμοιβαίο ενδιαφέρον, αυτό σημαίνει ότι αυτό που έχεις τώρα τέλος πάντων, αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, δεν είναι αυτό που θέλεις κατά βάθος, σε ικανοποιεί πλήρως. Αλλιώς δεν θα μπαίνεις καν στη διαδικασία. Και ανεξάρτητα από το αν θα συμβεί κάτι μεταξύ μας ή όχι, σκέψου ότι και εσύ ίδια, ρε παιδί μου, χάνεις το χρόνο και την ενέργειά σου. Εδώ λοιπόν κάνω μια τελευταία προσπάθεια να καταρρύψω την ένστασή της, κάνοντας αυτό που λέμε ένα boyfriend destroyer, δηλαδή να μειώσω την αξία του τύπου που έχει στα μάτια της, που στην τελική είναι μειωμένη αξία του, δεν χρειάζεται να κάνω εγώ κάτι. Είναι μια κοπέλα που ενώ είναι μαζί του, ήρθε full κοντά μαζί μου και καυλαντίζουμε και μιλάμε κτλ. Και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι ξέρεις τι, αυτό που έχεις είναι worthless, δεν έχει καθόλου αξία, οπότε αργά ή γρήγορα θα χαλάσει. Επομένως, γιατί να μην χαλάσει τώρα, γιατί να μην ζήσει τώρα κάτι καινούριο. Τέλος πάντων, μου λέει, okay, μπορεί και να είναι όπως το λες, θα δείξει, μας επαφή λοιπόν. Και εδώ πέρα την αφήνω την κοπέλα, δεν μιλάμε σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Και από ό,τι βλέπω, μιλάμε πάλι μετά από κάποιους μήνες, το Σεπτέμβρη, όπου βλέπω ένα story, ενώ ας πούμε όλο το καλοκαίρι δεν ανέβαζα τόσο πολλά story, ανέβαζα λίγο πιο ζευγαρίσκα story όπως είπα και πριν. Βλέπω ένα story 15 εδώ πέρα Σεπτεμβρίου στο πίνεις κλαμπ. Και ήμουνα και εγώ εκείνο το βράδυ σε αυτό το κλαμπ που ήταν. Και αμέσως μου βάρε καμπανάκι, αυτή η κοπέλα για να βγει και σε κλαμπ και να έβαλε story είναι διαθέσιμη. Πρώτα απ' όλα, για να βγει και σε κλαμπ, αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν είναι σε σχέση, γιατί πιο πολλές κοπέλες όταν είναι σε σχέση δεν βγαίνουν σε κλαμπ. Και σύνοδο έβαλε και ένα story έτσι λίγο πιο προκλητικό με τον εαυτό της κτλ. Επομένως, σκέφτηκα ότι, okay, για να δούμε, μάλλον αυτή έχει χωρίσει. Για να τη στείλω ένα μήνυμα, για να τη απαντήσω στο story. Και τη λέω, πώς και δεν σε είδα. Και μου λέει, με τόσο κόσμο που είχε χανόταν εύκολα κανείς, να είχε όντως πολύ κόσμο. Συνεχίζω μετά και τη λέω, πώς θυμάμαι όμως είσαι αρκετά ψηλή για να χάνεσαι το πλήθος. Γιατί όντως η κοπέλα ήταν αρκετά ψηλή, πάνω από 1,70-1,70 κάτι. Οπότε πάνω από το μεσόωρο ξεχώριζε. Και μου λέει, καλά θυμάσαι, αλλά έχει πολλές ωραίες και ψηλές γυναίκες, οπότε μπορεί να έπεσε το βλέμμα σου κάπου εκεί. Εδώ μου πετάει ένα μικρό τεστάκι, του στείλω ότι ναι, αλλά είσαι ο τύπος που μιλάει και σε άλλες γκόμενες, άρα μπορεί να είδες και άλλες και να μίλησες σε άλλες. Και της λέω, συμφωνώ και το ενισχύω κιόλας. Της λέω, σίγουρα έχει κάποιες, αλλά όχι πολλές. Χαχά. Και μετά της λέω, ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, θα χρειαστεί να μου το θυμίσει περισσότερο. Κοντεύω να σε ξεχάσω. Ένα αρκετά άμεσο και ερωτικό μήνυμα του στείλω, ότι θα πρέπει να μου θυμίσει το πόσο ψηλή, γιατί κοντεύω να το ξεχάσω, που σημαίνει ότι έχω καιρό να σε δω από κοντά. Από την αρχή γνωριμία ουσιαστικά, και μου λέει, θα έχουμε άλλα γούστα, φαίνεται. Και μετά μου λέει, χαχα, ναι, τόσο εύκολα ξεχνάς εσύ. Είναι παιχνιδιάρα, όπως βλέπεις. Και της λέω, γενικά είναι δύσκολο να βρω κάποια που είναι ταυτόχρονα χαριτωμένη και δυναμική. Και ουσιαστικά αυτό το λέω αναφέροντας την ίδια, ότι οι πιο πολλές γυναίκες δεν είναι και δυναμικές και χαριτωμένες, μάλλον. Γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα το είχε αυτό. Ήταν και έτσι πολύ γλυκούλα και πολύ παιχνιδιάρα, αλλά ταυτόχρονα έβγαζε κάτι δυναμικό. Φαινόταν ότι δεν είναι κοριτσάκι, παρότι σχετικά μικρή, κάτω από 25. Και μου λέει, τόσο εύκολα ξεχνάς, απαντάω ανάλογα την περίσταση. Ωστόσο, στην προκειμένη πάει όντως καιρός από τότε που σε είδα από κοντά. Επομένως, ήρθε η ώρα να φρεσκάρουμε τη μνήμη μου. Πώς είναι το πρόγραμμά σου μέσα στη εβδομάδα? Ήδη, ας πούμε, την προειδεάζω για ραντεβού. Την έχω βασικά προειδεάσει από όταν είχαμε μιλήσει. Υπάρχει αυτό το πλαίσιο του να βγούμε. Επομένως, χωρίς να χάνω πολύ χρόνο, επειδή ξέρω ότι είναι ζεστή, το βλέπω και από τις απαντήσεις που μου δίνει, αλλά ξέρω κιόλας ότι όταν είχαμε γνωριστεί με γούσταρε πάρα πολύ. Επομένως, δεν συνεχίζω πάρα πολύ τη συζήτηση, δεν χάνω τον χρόνο μου στο να παίζουμε και να φλερτάρουμε κτλ. Και αρχίζω να κλείνω σιγά σιγά τα πράγματα.
Οπότε αυτό το κάνω με τον εξής τρόπο, όπως βλέπεις. Την προειδεάζω στην αρχή, της λέω να φρεσκάρουμε τη μνήμη μου, άρα να βγούμε, και μετά τη ρωτώ το πρόγραμμά της. Για να έχω μια εικόνα και να προτείνω μετά μέρα, ώρα, μέρος κτλ. Και μου λέει εδώ πέρα, μάλιστα αν είναι έτσι τότε, ίσως κάτι μπορούμε να κάνουμε. Μου λέει τα απογεύματα που σου κούμου είναι ελεύθερο. Και μετά τη στέλνω ηχητικό. Και ο λόγος που στέλνω ηχητικό εδώ πέρα είναι για να την καβλώσω λίγο με τη φωνή μου και να τη θυμίσω τη φωνή μου και τον δυναμισμό μου και τον ερωτισμό μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό. Δεν θυμάμαι τι λέω να το ακούσουμε τώρα. Οκ, λοιπόν. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Επομένως, είμαστε σε επαφή και μιλάμε αν είναι προς το τέλος της εβδομάδας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν και συνήθως τα μπουσουκού είμαι εκτός, ρε παιδί μου, ξέρεις. Δεν είμαι διαθέσιμος τώρα, δεν ξέρω για αυτό το μπουσουκού, οπότε θα το δούμε. Αλλά ιδανικά μεσοβδόμαδα, ας πούμε, από Τρίτη, Τετάρτη, βασικά Τετάρτη όχι, αύριο και Τρίτη σίγουρα. Τα βράδια με φρύ, οπότε αν είσαι και σε φρύ, μπορούμε να πιούμε ένα χαλαρό κρασάκι. Αλλιώς το βλέπουμε για μπουσουκού. Εδώ πέρα λοιπόν τη λέω και εγώ το πρόγραμμά μου και τη λέω ότι συνήθως από σουκού δεν είμαι free, γιατί όντως από σουκού ή θα έχω κάποιο bootcamp ή προτιμώ να βγω, ξέρεις, ή ακόμη και να πάω κάποια εκδρομή έτσι τρίμερο, ή προτιμώ να βγω το βράδυ Παρασκευή και Σάββατο. Επομένως, όποια ραντεβού βγαίνω τα βάζω μεσοβδόμαδα συνήθως. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη βαριά, okay, ανάλογα τις υποχρεώσεις που έχω, γιατί κάνω και online mentoring και έχω κλήσεις. Γενικότερα είναι αρκετά πίστικο το πρόγραμμά μου και τη το αναφέρω αυτό. Και μου απαντάει εδώ πέρα ότι ωραία να το δούμε, ίσως μπορέσω και Τρίτη, αλλά θα ξέρω σίγουρα αύριο, αλλιώς το βλέπουμε, δεν χανόμαστε. Από την απάντηση έτσι και ότι βάζει γεματάκι είναι πολύ θετικό. Αυτό σημαίνει ότι όντως γουστάρει, ότι όντως θέλει να βγούμε, άρα απλώς είναι διαδικαστικό το θέμα να βρούμε την κατάλληλη μέρα που να μας βολεύει και τους δύο. Της λέω αμέ, ενημέρωσέ με, και μου στέλνει την επόμενη μέρα ουσιαστικά το απόγευμα, μου λέει τι κάνουμε, Μιχάλη μου τελικά για αύριο δεν θα μπορέσω. Το ότι έστειλε και δεν έκανε ghosting είναι και αυτό πάρα πολύ θετικό, γιατί σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αν μια κοπέλα δεν θέλει να βγει μαζί σου, απλά δεν θα σου στείλει ποτέ, δεν θα σου απαντήσει. Και κάτι το οποίο κάνω πάντα, όταν ας πούμε έχουμε ανοιχτά πλάνα με μια κοπέλα και λέμε να βγούμε ραντεβού, είναι να της πω ότι OK, στείλε μου να το επιβεβαιώσουμε ή ενημέρωσέ με. Και της πετάω το μπαλάκι για να δω αν όντως θέλει να βγούμε. Γιατί αν θέλει, θα κάνει αυτό που βλέπεις τώρα. Αν δεν θέλει, δεν είναι πολύ σίγουρη κτλ., δεν θα το κάνει. Okay, προφανώς μπορείς και εσύ να πάρεις την πρωτοβουλία και να της ξαναστείλεις follow-up μήνυμα, δεύτερο μήνυμα, αλλά προσωπικά αποφεύγω να το κάνω. Και ειδικά όταν έχεις και πολλές κοπέλες που μιλάς, δεν θα το κάνεις, δεν θα μπαίνεις καν στη διαδικασία. Έλα, βρε, καλησπέρες. Όλα καλά, και είμαι λίγο συντρέξιμο αυτές τις μέρες. Ελπίζω να είσαι και εσύ καλά. Okay, κομπλέ. Οπότε το βλέπω μόνο από Πέμπτη και μετά. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα. Αυτό που τη λέω εσύ δεν τη το λέω απλά για να τη δείξω ότι είμαι busy. Γιατί σκέψω ότι εκείνη η περίοδο ήταν μια περίοδο που έτρεχα bootcamps. Έφτιαχνα το χώρο που βλέπει αυτό εδώ πέρα, το νέο στούντιο που έχουμε και άλλου χώρου. Είναι ένα τεράστιο χώρο. Επομένως έπρεπε να τρέξω όλα αυτά και καθημερινά. Ήμουνα full busy από το πρωί στο βράδυ. Θα ανέβηκε για αυτό το πράγμα vlog. Πώς φτιάχτηκε ο χώρο που βλέπει και γενικότερα το όλο στούντιο και η νέα φάση που έχουμε φτιάξει. Μην είσαι συντονισμένο να το δει και αυτό πολύ σύντομα. Και μου απαντάει εδώ πέρα η κοπέλα. Τέλεια, χαίρομαι που το ακούω. Ωραία, λοιπόν, λέμε εδώ πέρα για να βγούμε Πέμπτη, ξέρω εγώ, μετά από 2-3 μέρες, δηλαδή τη μέρα που μιλάμε. Νομίζω μιλάμε κάπου Δευτέρα ή Τρίτη. Και όπως βλέπεις, εκείνη τη μέρα δεν βγαίνουμε, δηλαδή είναι 16 του μήνα. Δεν της έστειλα, μάλλον ήμουν busy, και τη στέλνω 25 του μήνα μετά από σχεδόν 10 μέρες. Έλα, βρε, τι γίνεται. Ελπίζω να είσαι καλά, αρχικά. Ελπίζω να μην έχει χαλάσει κινητό σου. Να μην σε έχουν απαγάγει και ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα τη λέω, έλα ρε, τι γίνεται, ελπίζω να είσαι καλά όπως ακούς. Γιατί μάλλον περίμενα δικό της μήνυμα. Κάτσε να το ξανακούσω, ρε φίλε, δεν θυμάμαι τι μου είπε, περίμενα. Τέλεια, χαίρομαι που το ακούω. Εδώ πέρα λοιπόν μου λέει ότι είναι όλα καλά, το βλέπουμε αν είναι από Πέμπτη και μετά. Και μετά εγώ δεν της απαντώ, γιατί ήμουν busy εκείνες τις μέρες, οπότε απλά το άφησα, δεν είχα χρόνο, δεν ξέρω τι έκανε, δεν θυμάμαι. Και τέλος πάντων, αυτή μάλλον περίμενα να τη στείλω εγώ. Δεν έστειλε αυτή κάτι. Και μετά τη στέλνω, μετά από 10 μέρες ουσιαστικά, ένα ηχητικό. Πάμε να το ακούσουμε. Έλα, βρε, τι γίνεται. Ελπίζω να είσαι καλά, αρχικά. Ελπίζω να μην έχει χαλάσει κινητό σου. Να μην σε έχουν απαγάγει και ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Αυτό το μήνυμα, όπως ακούς, είναι λίγο αστείο και σε περιπεκτικό και είμαι σε φάση ότι ελπίζω να είσαι καλά, να μην έχει χαλάσει το κινητό σου, να μην σε έχουν απαγάγει εξωγήινη. Υπονοώντας ότι ο μόνος λόγος για να μου έχει στείλει
Είναι το να έχει συμβεί κάτι από αυτά. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση. Βέβαια, αυτό τη το έστειλα γιατί περίμενα να μου στείλει αυτή για Πέμπτη και τις επόμενες μέρες. Και αυτή, μάλλον, περίμενε το ίδιο να τη στείλω εγώ. Γιατί το τελευταίο ηχητικό πριν από αυτό το ηχητικό που έστειλα το είχε στείλει αυτή. Αλλά αυτό που σου λέω σαν ηχητικό κράτησε το είναι πάρα πολύ ισχυρό. Όταν μια κοπέλα σου είχε κάνει ghosting ή δεν σου είχε απαντήσει κάποιες μέρες τα μηνύματα. Προφανώς και αυτό είναι δείκτης ότι δεν ενδιαφέρεται. Αλλά μπορείς να κάνεις follow-up και να κάνεις μια δεύτερη προσπάθεια στέλνοντας ένα ηχητικό τέτοιου στυλ. Το οποίο ξέρεις είναι λίγο αστείο και δεν είναι σε φάση ότι χάθηκες εσύ γιατί δεν μου έχεις απαντήσει τόσες μέρες. Ουσιαστικά λες το ίδιο πράγμα, λες γιατί δεν μου έχεις στείλει τόσες μέρες που έχεις χαθεί. Αλλά το λες με άλλο τρόπο, ο οποίος είναι λίγο αστείο και θα δώσει στην κοπέλα ένα χαμόγελο. Το στυλ ότι ωραίο αυτό που είπα, αστείο. Και μου απαντάει εδώ πέρα, χάχα, θα ήταν μια πιθανή εξήγηση, αλλά όχι όλα καλά. Απλά λίγο περίεργο πρόγραμμα τις τελευταίες μέρες. Εσύ πώς είσαι, της λέω, κατάλαβα, καλά κι εγώ. Αρκετό τρέξιμο με ένα στούντιο το οποίο στείνω, αυτό που σου έλεγα και πριν, αυτό που βλέπεις εδώ. Αλλά κατάλα πολύ ωραία, πότε λες να πιούμε το κρασάκι που έχουμε αναβάλει. Και μου λέει εδώ στούντιο, θέλω να ακούσω λεπτομέρειες. Χάχα, της λέω, σωστά, το είχαμε αφήσει στη μέση αυτό, πότε έχεις κενό. Και της λέω, χαχαμέ, αρκεί να μην το ματιάξεις. Αντιδράει εδώ με γέλια σε αυτό που της λέω. Και της λέω, και αύριο είμαι free και Παρασκευή. Αύριο βολεύει περισσότερο. Άρα από ό,τι φαίνεται, μιλάμε κάποια Τετάρτη. Και μου λέει, ωραία, και εγώ προτιμώ Πέμπτη. Οκ, μια χαρά, θύμισε μου λίγο σε ποια περιοχή είσαι. Εδώ ρωτάω σε ποια περιοχή είναι, γιατί θέλω να οργανώσω τα διαδικαστικά. Δηλαδή, πού βολεύει να βγούμε. Πάντα αυτό το οποίο θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου είναι ότι ιδανικά θα πρέπει να βγείτε σε μια περιοχή που είναι κοντά σε εσένα, όσο πιο κοντά γίνεται σε εσένα, έτσι ώστε μετά η μετάβαση στο σπίτι σου να είναι πιο εύκολη. Βέβαια, θα μου πεις, υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο, το πώς μπορείς να φέρεις, το ότι μπορείς να φέρεις μια κοπέλα κατευθείαν σπίτι σου για πρώτο ραντεβού. Ναι, είναι εφικτό. Το έχω κάνει και το διδάσκω αναλυτικά μέσω Text Game Masterclass, με συνομιλίες, όπου σου δείχνω πώς να καταρρύψεις οποιαδήποτε ένσταση έχει κοπέλα, γιατί θα υπάρξουν κάποιες μικρές ενστάσεις, αλλά είναι απόλυτα εφικτό. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει στο 100% των περιπτώσεων, αλλά σε κοπέλες που βλέπεις ότι σε γουστάρουν περισσότερο και είναι πιο ζεστές, είναι καλό να το δοκιμάσεις. Εδώ δεν το κάνω τέλος πάντων και θέλω να βγούμε πρώτα σε ένα μαγαζί και έπειτα να συνεχίσουμε κάπου πιο πριβέ. Και αυτό θα πρέπει να έχεις πάντα στο μυαλό σου, ακόμη και αν βγείτε σε κάποιο μαγαζί, να έχεις ένα πλάνο για το πώς μετά θα πάτε στο σπίτι σου, να είναι σχετικά κοντά το σπίτι σου, είτε με το αυτοκίνητο είτε με τα πόδια, ή αν δεν έχεις κάποιο δικό σου χώρο, να είστε κοντά στο σπίτι της κοπέλας, εφόσον έχεις μάθει ότι μένει μόνη, ή εναλλακτικά με το αυτοκίνητο μπορείτε να πάτε σε κάποια καβάτζα, σε κάποιο μέρος, που και αυτά πρέπει να τα ψάξεις ανάλογα την περιοχή που είσαι. Μου λέει την περιοχή που μένει εδώ πέρα τέλος πάντων, και της λέω, ωραία, τι θα έλεγες να έρθεις κέντρο στην τάδε περιοχή, και μετά το βράδυ σε γυρνάω εγώ, εννοώντας ότι θα τη γυρίσω με το αυτοκίνητο. Γιατί ξέρω ότι δεν έχει αυτοκίνητο, νομίζω το είχαμε πει από κοντά αυτό. Αλλά οκ, okay, εγώ ουσιαστικά το λέω αυτό και λες γιατί τη δημιουργήσω ρε παιδί μου αυτή την ασφάλεια. Ξέρεις, μην ανησυχείς αν πάρεις τα μέσα, ότι σε γίνω όποια ώρα θέλω, όποια ώρα θέλουμε. Και επίσης, κάτι άλλο το οποίο κάνω στο πρώτο ραντεβού είναι να φέρω μια κοπέλα προς εμένα, να τη βάλω σε διαδικασία να επενδύσει, να προσπαθήσει για μένα. Και μετά, αν δω ότι το ραντεβού είναι ωραίο, περάσαμε καλά και γενικότερα έχουμε χημεία, ως επιβράβευση, συσσαγωγικά προφανώς η λέξη επιβράβευση, θα τη γυρίσω στο σπίτι. Θα κάνω αυτή, ξέρεις, την υποτική πράξη. Καλημέρα μου απαντάει εδώ πέρα, μου λέει να πούμε 9. Καλημέρα της λέω, ας πούμε 9.30 για να είμαι πιο άνετος. Βρισκόμαστε εδώ από κάτω, τη στέλνω ένα μαγαζί που να βρεθούμε. Και μου λέει, έγινε, τα λέμε το βραδάκι, οπότε. Τη στέλνω μετά περίπου μισή ώρα πριν πάω. Υπάρχει περίπτωση να αργήσω κανένα 5 λεπτό λόγω πάρκινγκ. Εσύ με τι έρχεσαι. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει 100% το ραντεβού, αλλά και να την ενημερώσει ότι θα αργήσω βασικά, γιατί όντως θα αργούσα, γιατί στο κέντρο θα γινόταν χαμός εκείνη την ώρα. Και σκέψω ότι αν σε αυτό το μήνυμα π.χ. δεν μου απαντούσε, το πιθανότερο είναι ότι δεν είχε σκοπό να έρθει καν, ότι ξέρω θα έρθει την πιστόλη. Προφανώς και η συγκεκριμένη κοπέλα, επειδή επένδυε πάρα πολύ, ξέρω ότι γουστάρω ότι θα έρθει στο ραντεβού. Μου έχει συμβεί 2 φορές στη ζωή μου να φάω πιστόλη σε ραντεβού, 2-3 το πολύ, τώρα μιλάμε για εκατοντάδες ραντεβού. Αλλά όταν μου συνέβη αυτό, ανακάλυψα το πώς να επιβεβαιώνω ότι άλλη θα έρθει όντως στο ραντεβού και στέλνω αυτό το μικρό μήνυμα επιβεβαίωσης, το οποίο μπορείς να το στείλεις και 1-2 ώρες πριν. Δηλαδή, μπορεί να έχετε κανονίσει τι να σου πω την προηγούμενη μέρα και να έχετε πει αύριο στις 10 το βράδυ. Αντί, ας πούμε, την επόμενη μέρα, πες ότι σήμερα, τη μέρα είναι σήμερα, σήμερα είναι Πέμπτη που γυρνάω το βίντεο, πες ότι έχεις ραντεβού την Παρασκευή. Ωραία. Και έχετε πει την Παρασκευή 10 η ώρα στο τάδε μέρος. Αντί να τη στείλεις την Παρασκευή το απόγευμα και να της πεις 5 ώρα, ας πούμε, να της πεις καλησπέρα Μαρέ, ισχύει το σημερινό και να έχεις αυτή την ανησυχία ότι ισχύει και να προβάλλεις αυτή την ανασφάλεια στην κοπέλα, είναι προτιμότερο να είσαι σε φάση ότι ξεστήρεσαι, Μαρέα,
Επειδή σήμερα είναι λίγο πολύ, είναι αρκετά χαοτικό το πρόγραμμα, είναι λίγο πολύ, είναι πολύ ή αρκετά χαοτικό το πρόγραμμά μου και προέκυψαν κάποια πρόβλημα πράγματα, επειδή θα αργήσω κατά πάσα πιθανότητα για να μην σα στήσω, βλέπεις, δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο, ότι ξέρετε, δεν θέλω να σα στήσω, για να μην σα στήσω λοιπόν, τι θα έλεγες να το κάνουμε λίγο πιο μετά και να το κάνουμε π.χ. 10 και 4 ή 10 και μισή. Αν η άλλη φίλη θέλει να βγει μαζί σου, θα σου το επιβεβαιώσει, θα σου πει ναι. Σε άλλες περιπτώσεις που δεν είχε σκοπό να βγει ή άλλαξαν τα πλάνα της ή της έστειλε κάποιος άλλος και θέλει να βγει με κάποιον άλλον ή γύρισε ο πρώην της, θα σου το ακυρώσει και θα σου πει άξιες τι, τελικά ότι εγώ θα μπορέσω, κάτι προέκυψε ή σήμερα είχαμε πει αχ, το είχα ξεχάσει και θα σου το ακυρώσει. Μου έχει τύχει και αυτό και είναι καλό γιατί σου σώζει χρόνο, έτσι. Αλλά όταν μια κοπέλα επενδύει πάρα πολύ, είναι εύκολο, θα προχωρήσουν τα πράγματα, θα. Σου πει ναι, θα συμφωνήσω όπως συμφωνεί εδώ πέρα, μου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα, αυτό θα σου έστελνα και εγώ τώρα. Τη ρωτάει με τι έρχεσαι, λεωφορείο, μετρό και θα καθυστερήσω κανένα δεκάλεπτο όπως το βλέπω δυστυχώς. Οκ, έτσι λέω καλύτερα τότε. Μου στέλνει μήνυμα μόλις έφτασα. Κομπλέ. Αυτό. Οπότε βλέπεις, ρε φίλε, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κανονίσεις ένα ραντεβού. Τι θέλω να κρατήσεις λοιπόν από αυτή τη συνομιλία για να πάμε και στην επόμενη. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κανονίσεις ένα ραντεβού εφόσον έχει πάει καλά ή από κοντά προσέγγιση, έχει δημιουργήσει ένα ερωτικό κλίμα μεταξύ σας. Προφανώς το ίδιο ερωτικό κλίμα μπορείς να δημιουργήσεις και μέσω μηνυμάτων. Δηλαδή, αν, τι εννοώ μέσω μηνυμάτων, ότι αν δεν έχεις γνωρίσει την κοπέλα από κοντά και την έχεις γνωρίσει είτε σε κάποιο dating app, που στο dating app σκέφτεται για να ματσάρετε, αυτό σημαίνει ότι της άρεσες. Είναι κατά μένα πιο εύκολο. Προφανώς μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε cold approach, να την προσεγγίσεις εντελώς την ψύχρα ακόμη και μέσω Instagram. Και σε αυτό παίζει τεράστιο ρόλο το να έχεις καλό προφίλ. Γιατί σκέψου ότι αν κάνεις follow μια κοπέλα και δεν έχεις καλό προφίλ, καλές φωτογραφίες και δεν επικοινωνείς ότι είσαι ένας ενδιαφέρον τύπος. Και προφανώς παίζει ρόλο και η εμφάνιση σε αυτό, ρε φίλε. Γιατί στο online κομμάτι, το online κομμάτι είναι παιχνίδι εικόνας, καλός ή κακός. Άρα θα πρέπει να μάθεις να βγάζεις καλές φωτογραφίες. Αν έχεις δικαιολογία ότι δεν είσαι πολύ εμφανίσιμος, OK, μπορείς να βελτιώσεις την εμφάνισή σου, να την μαξάρεις, αλλάζοντας το στυλ σου, το κούρεμά σου, να γυμναστείς λίγο περισσότερο κτλ. Αλλά αυτό παίζει τεράστιο ρόλο είναι οι φωτογραφίες. Δηλαδή, σκέψου ότι αν είσαι 5, ας πούμε, σε εμφάνιση, με καλές φωτογραφίες μπορείς να φαίνεσαι 7, 8. Και μάντεψε, αυτό είναι που κάνουν και οι γυναίκες. Δηλαδή, βλέπεις πολλές κοπέλες που στο Instagram φαίνονται μουνάρες, φαίνονται 8, 9, 10 και τις βλέπεις από κοντά και είναι 2-3 μονάδες πιο κάτω σε εμφάνιση. Προφανώς και κάποιες κοπέλες μπορεί να βάζουν και φίλτρα κτλ. Αλλά παίζει τεράστιο ρόλο και η γωνία λήψης, ο φωτισμός, όλα αυτά και σε αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ το να ξέρεις πώς να βγάλεις φωτογραφίες ή να έχεις ιδανικά έναν επαγγελματία φωτογράφο. Όλα αυτά λοιπόν τα διδάσκω μέσα στο TXK Masterclass. Τσέκαρε το εδώ πέρα, τσέκαρε το στο link στην περιγραφή. Πραγματικά θα σου λύσει τα χέρια, θα μάθεις πράγματα τα οποία θα σου κάνει πολύ εύκολο το όλο κομμάτι και το online dating και των μηνυμάτων και το πώς θα κανονίζεις ραντεβού και να το λύσεις μια για πάντα αυτό και να ζήσεις μια ωραία και ευτυχισμένη ερωτική ζωή. Δεν είναι πολύ γαμάτο αυτό. Επομένως μπες στο TXK Masterclass. Και πάμε τώρα στην επόμενη συνομιλία, η οποία πραγματικά θα καταρρύψει οποιονδήποτε ενδιασμό έχεις στο μυαλό σου, οποιαδήποτε δικαιολογία έχεις. Και θα καταλάβεις τι εννοώ. Όπως βλέπεις, αυτή η συνομιλία σου βάλω εδώ πέρα και θα σου εξηγήσω μετά και θα σου κάνω μετάφραση. Είναι στα πορτογαλικά, στα βραζιλιάνικα πορτογαλικά συγκεκριμένα. Και θα σκέφτεσαι τώρα, εσύ Μιχάλη ξέρεις βραζιλιάνικα, πορτογαλικά, ισπανικά. Όχι, δεν έχω ιδέα, ξέρω να λέω μόνο χόλα και πάσα, λίντα που σημαίνει όμορφη. Μούτσα γκράθια, σενιόρ, τέτοια πράγματα. Okay. Ξέρω κάποιες λέξεις και φράσεις, οποίες καμιά φορά όταν γνωρίζω κάποια, ή το τορέρο, τορέρο σημαίνει ταυρομάχος, όταν γνωρίζω κάποια κοπέλα, ή τορέρο σημαίνει και παίχτης, ότι είσαι και καλά player με τις γκόμενες, μεταφορικά. Όταν γνωρίζω λοιπόν κάποια που μιλάει αυτή τη γλώσσα, θα πω αυτές τις λέξεις και τις φράσεις για πλάκα, αλλά δεν ξέρω να μιλάω τη γλώσσα, δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Τι κάνω λοιπόν, χρησιμοποιώ το μυαλό μου και την τεχνολογία. Γνωρίζω μια κοπέλα στον δρόμο η οποία αποδεικνύεται ότι είναι Βραζιλιάνα, η οποία ξέρει ελάχιστα αγγλικά. Γενικότερα στη Λατινική Αμερική ξέρουν, πιο πολύ ξέρουν λίγα αγγλικά. Πολύ λίγα αγγλικά. Σταματάει σπαστά αγγλικά. Απλά δεν είναι δύσκολο να συνοηθούμε. Τι κάνω από εδώ, της λέω wait, wait. Βγάζω το κινητό μου, Google Translate. Με ηχητικό έχει μια εντολή, ρε παιδί μου, ηχητική εντολή, όπου λες αυτό που θες να πεις. Παίρνει το κείμενο κατευθείαν και το μεταφράζει στη γλώσσα που επιλέγει. Και στο δείχνω, κάνει και αυτό το ίδιο. Οπότε ουσιαστικά επί 3-4-5 λεπτά, πόσο κράτησε η προσέγγιση, είχαμε αυτό το πράγμα. Η κοπέλα εκτίμησε πάρα πολύ το ότι την προσέγγισα και τον τρόπο που την προσέγγισα και τον δυναμισμό μου. Και ακόμη και το ότι πήρα την πρωτοβουλία να βγάλω το translate, γιατί μόλις το έκανα, γελούσε έτσι και αυτό το γέλιο. Α, ότι χάχα, ωραίος, ξέρω εγώ, ξέρεις και αυτό το vibe. Ότι μπράβο, βρήκες μια λύση να συνεχίσουμε να μιλάμε. Τέλος πάντων, ανταλλάσσουμε Instagram, της λέω
την ώρα που ανταλλάσσουμε Instagram ότι ξέρεις τι, φεύγω, πάω σε μια δουλειά. Πόντως πήγαινα σε μια δουλειά και την πέτυχα εντελώς random στον δρόμο. Και της λέω, είμαστε σε επαφή και ίσως κανονίσουμε να τα πούμε και να βγούμε κάποια άλλη μέρα. Δεν θυμάμαι τώρα, τη στέλνω την επόμενη μέρα, νομίζω, ή την ίδια μέρα, την επόμενη. Και της λέω, Ω η Λίντα, το οποίο σημαίνει, όμορφη, ξέρω, γεια σου, όμορφη. Όλα μου λέει, που σημαίνει γεια. Και πάμε να μεταφράσουμε, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Και της λέω μετά. Paste, της λέω, OK. Τι θα έλεγες λοιπόν να έχεις να πιούμε ένα ποτό με το, να πιείς ένα ποτό μάλλον με τον αυθόρμητο τύπο τον οποίο συνάντησε σήμερα. Χαχα μου λέει και πάμε λίγο και στο άλλο να το μεταφράσουμε. Βλέπεις τι κάνω εδώ για να σου καταρρύψω οποιαδήποτε δικαιολογία έχεις στο μυαλό σου. Και μου λέει δεν μπορώ σήμερα αλλά ίσως στην Κυριακή. Και μετά τι σημαίνει το άλλο, οκ ατσά. What do you think, ναι, εσύ τι νομίζεις. Κάτσε να το βάλω στα ελληνικά βασικά τη μετάφραση. Ωραία, ναι, και μετά της απαντάω αυτό που βλέπεις, το οποίο θα το μεταφράσω, που λέει εταμπέμ, στάβα κτλ. Της λέω σκεφτόμουν και Κυριακή Δευτέρα, οπότε ας μείνουμε σε επαφή. Οκ, okay, baby, μου λέει το OK, baby είναι πάρα πολύ θετικό. Και όταν ας πούμε μια κοπέλα σου λέει στα αγγλικά, ξέρω εγώ, μωρό μου κτλ, γλυκέ μου, μπορεί να σου πει sweetheart, είναι πάρα πολύ θετικό. Οι Ελληνίδες δεν το κάνουν τόσο πολύ αυτό, οι γυναίκες της Λατινικής Αμερικής είναι λίγο πιο open, λίγο πιο διαχειτικές. Το έχουν αυτό και στο τρόπο ομιλίας τους και στο πώς προχωράνε τα πράγματα ερωτικά. Αν έχεις πάει με γυναίκες από Λατινική Αμερική, καταλαβαίνεις τι εννοώ, πραγματικά είναι top σεξουαλικά, τις καλύτερες γυναίκες που υπάρχουν. Μετά της απαντάω στα αγγλικά, γιατί θέλω να τη βάλω στη διαδικασία να κάνει αυτή τώρα μετάφραση. Δηλαδή στην αρχή της έκανα εγώ μετάφραση από τα ελληνικά στα πορτογαλικά, αλλά τώρα τη βάζω να κάνει αυτή η μετάφραση, το γράφω στα αγγλικά για να μπει να κάνει translate. Της λέω σε ποια περιοχή της Αθήνας μένεις και μου λέει εκεί κοντά που γνωριστήκαμε και μου λέει εσύ. Της λέω και εγώ 2-3 χιλιόμετρα από εκεί που γνωριστήκαμε, οπότε είμαστε πολύ κοντά και έχω, της λέω, ένα απίθανο μέρος στο μυαλό μου με την καλύτερη θέα της πόλης. Μου απαντάει στα αγγλικά, μετά μου λέει πού είναι αυτό το μέρος, της στέλνω το μέρος και τη ρωτάω μετά από τι ώρα είσαι free. Μου απαντάει στο μέρος ότι είναι πολύ ωραίο μέρος και μου λέει αύριο μετά τις 5 θα είμαι free. Της λέω ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, θα σου αρέσει, θα το λατρέψεις. Της λέω OK, θα είμαι free μετά τις 8, οπότε ας τα πούμε σε 9. Και θα σου πω αύριο την ακριβή ώρα. Να μου λέει OK, baby, και μετά της απαντάω ότι τα λέμε στις 9:30 τότε. Φόρα κάτι ωραίο έτσι ώστε να ταιριάζουμε. Αυτή τη λέξη για να την πειράξω και λίγο. Και μου λέει What are you going to use? Μάλλον εννοεί εσύ θα βάλεις. Και μου λέει γιατί δεν έρχεσαι να με πάρεις από το σπίτι, οι Βραζιλιάνοι κάνουν αυτό το πράγμα. Το οποίο το κάνουν πολλοί και Έλληνες και Βραζιλιάνοι κτλ. Αλλά τι σου είπα πριν, ότι βάζω την κοπέλα σε δικασία να επενδύσει για μένα, να δω κατά πόσο ενδιαφέρεται και να της δείξω ότι δεν είμαι σαν τους άλλους τύπους, οι οποίοι είναι σε φάση ότι θα είναι σκυλάκι, θα τρέχουν από πίσω και θα τις τα παρέχουν όλα. Το οποίο πραγματικά είναι άσχημα να το κάνεις από την αρχή, να κάνεις καλή εντύπωση. Θα πρέπει καλή σου συμπεριφορά και ακόμη και το να κάνεις τον σοφέρ, τον ταξιδιώτη σε μια κοπέλα, είναι αποτέλεσμα της δικής της καλής συμπεριφοράς και ότι την γουστάρεις, ότι έχει το ωραίο vibe, ωραία επικοινωνία, κάνετε καλό σεξ, έχετε σεξουαλική χημεία, γενικότερα έχετε χημεία σε όλα τα επίπεδα, ότι θες να την ξαναδείς, αυτό της δείχνεις. Θα πρέπει δηλαδή ο χρόνος και η ενέργειά σου, επειδή είναι πολύτιμα, να είναι περιορισμένα στην αρχή. Και της απαντάς αυτό με ρώτησε, εσύ θα βάλεις, τη λέω χαχα έκπληξη. Και σε αυτό που είπε ότι γιατί δεν έρχεσαι να με πάρεις, λέω ναι, αλλά δεν είμαι Βραζιλιάνος. Θα σε γυρίσω στο σπίτι μετά όμως, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Μετά στέλνω πάλι εδώ πέρα 9 η ώρα το κλασικό μήνυμα επιβεβαίωση όπως είδες και στην προηγούμενη συνομιλία. Hey baby, μπορώ να αργήσω 5 με 7 λεπτά λόγω του ότι είναι δύσκολο να βρω πάρκινγκ. Μου λέει OK, εγώ θα πάρω ταξί και έρχομαι σε λίγα λεπτά. Της λέω OK, τα λέμε σε λίγο. Όπως είδες ρε φίλε, ακόμη και μια κοπέλα που δεν μιλά την ίδια γλώσσα, γιατί αυτή η κοπέλα δεν μιλά αγγλικά, μπόρεσα και συνοήθηκα. Το ίδιο πράγμα θα συμβεί με μια κοπέλα που μπορεί να μιλάει αγγλικά, μπορεί να είναι η γλώσσα της αγγλικά. Okay. Και εσύ να ξέρεις κουτσά αγγλικά, να μην ξέρεις πολύ καλά αγγλικά. Πάλι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το translate και εκεί πέρα θα γουστάρει full το ότι παρότι δεν έχεις ρε φίλε την ικανότητα να επικοινωνήσετε,
βρίσκεις λύση. Θα σκεφτεί ότι ποιος είναι αυτός ο τύπος που έχει την άνεση, την αυτοπεποίθηση, παρότι δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, να με προσεγγίσει, να προχωρήσει τα πράγματα μεταξύ μας, να δημιουργήσει ερωτικό κλίμα και εν τέλει να φτάσουμε πιο σημείο να κάνουμε σεξ. Αυτό είναι πάρα πολύ γαμάτο. Είναι και πολύ ρομαντικό, ρε φίλε, για τις γυναίκες. Και για σένα τον ίδιο, και για μένα, ας πούμε, όταν το ζω αυτό, το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Πάνω από 10 σίγουρα, δεκάδες φορές. Να κάνω κάτι με κοπέλες που είναι από άλλη χώρα και δεν μιλάνε για τη γλώσσα κιόλας, γιατί είναι από μια κουλτούρα που δεν μιλάνε τη γλώσσα. Π.χ. σε χώρες όπως η Ρωσία, ας πούμε, οι Ρωσίδες δεν μιλάνε καλά αγγλικά, όσο επί το πλείστον. Ή στη Λατινική Αμερική. Σε αυτές τις χώρες δεν μιλάνε τόσο καλά αγγλικά. Ή στην Ιταλία και οι Ιταλίδες δεν μιλάνε καλά αγγλικά. Έχω γνωρίσει οι κοπέλες από αυτές τις εθνικότητες. Δεν το θεώρησα ποτέ πρόβλημα. Το ίδιο θα πρέπει να κάνεις και εσύ, λοιπόν. Αυτό ήταν το βίντεο. Δεν θέλω να το κρατήσω. Έχω και άλλες συνομιλίες βασικά που θέλω να αναλύσουμε. Ίσως θα αναλύσουμε σε επόμενο βίντεο. Αυτό ήταν για την ώρα. Θα έχει βγει περίπου μία ώρα. Δεν θέλω να το κρατήσω πιο μεγάλο. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερο για όλο αυτό, θέλεις να μάθεις πώς να προχωράς τα πράγματα μέσω μηνυμάτων, πώς να βγαίνεις ραντεβού, πώς να έχεις μία εύκολη ερωτική ζωή. Γιατί όλο αυτό είναι εύκολο πραγματικά. Είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι πιστεύεις. Αρκεί να ξέρεις τι να κάνεις και προφανώς να βάλεις τον ανάλογο χρόνο και προσπάθεια. Όταν σου λέω ότι είναι εύκολο, θεωρώ προϋπόθεση ότι θα έχεις πρόσβαση σε μια γνώση και σε μια καθοδήγηση που θα σου μάθει αυτά που πρέπει να σου μάθει, την οποία μπορείς να μάθεις μέσα στο Text Game Masterclass, και θεωρώ προφανώς απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα καταβάλεις τον ανάλογο χρόνο και την ανάλογη προσπάθεια. Γιατί αν περιμένεις ότι θα μπεις στο course π.χ. και α, οκ, okay, θα δω τις συνομιλίες και αυτά που λέει ο Μιχάλης και αύριο θα είμαι τέλειος στο Text Game και θα βγαίνω 5 ραντεβού τη μέρα, sorry, αλλά δεν ισχύει. Αν σου το έλεγα αυτό, θα ήμουν ψεύτης και πολλοί το λένε αυτό εκεί έξω και σου δίνουν φρούδες ελπίδες και προσπαθούν να σου πουλήσουν κάτι απλά για να σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα και να αγοράσεις το πρώην την υπηρεσία τους. Να ξέρεις ότι όλο αυτό θέλει προσπάθεια, αλλά είμαι εδώ πέρα για να σου το κάνω πολύ πιο εύκολα από ό,τι νομίζεις. Αν λοιπόν θέλεις να μάθεις περισσότερα, Text Game Masterclass, μπαίνεις εδώ πέρα στο link. Είναι και σε έκπτωση κιόλας αυτή την περίοδο 30%. Επομένως, εποφελήσου από αυτή την προσφορά, θα χαρώ να σε δω μέσα. Έχουμε και VIP Facebook group που μπορείς να ποστάρεις τις συνομιλίες σου για να παίρνεις feedback από μένα τον ίδιο, να ποστάρεις το προφίλ σου στα dating apps, στα social media, να δω τις φωτογραφίες σου, να σου δώσω feedback, τι να κρατήσεις, τι να likes κτλ. Και γενικότερα, φίλε, να είσαι και σε ένα community ατόμων, σε μια ομάδα λοιπόν με άλλα άτομα τα οποία έχουν αντίστοιχους στόχους, αντίστοιχες ανησυχίες, θα κάνεις καινούργιες γνωριμίες, θα κάνεις φίλους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπες λοιπόν στο course, τσεκαρέτα όλα αυτά. Ελπίζω να σου άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, να έμαθες πράγματα και θα χαρώ να σε δω στο επόμενο βίντεο, όπως πάντα. Να είσαι καλά, γεια χαρά.